Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα φιλοξενούμε τον Δημήτρη Λεούδη, ο οποίος είναι συντονιστής της Άρσης Κοζάνης και θα μας μιλήσει για δύο έτσι πολύ όμορφα και ιδιαίτερα project που ετοιμάζουν, μην πετάξεις τίποτα, αλλά και κάτι που ετοιμάζουν για ένα θερινό σχολείο ενηλίκων. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος πιο αναλυτικά. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ανταπόκριση. Άλλωστε, πάντα ετοιμάζεται έτσι τόσο όμορφα πράγματα που νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε και να μιλάμε για αυτά. Ξεκινώντας λοιπόν με το «Μην πετάξεις τίποτα», πες μας λίγο περί τίνος πρόκειται. Καταρχήν, το «Μην πετάξεις τίποτα» για μας είναι ένα σύνθημα, καθώς λειτουργούμε από την αρχή που ξεκίνησε η Άρση, εδώ και 10 χρόνια στην Κοζάνη. Λειτουργούμε έναν χώρο, ο κρυφός χώρος ανταλλαγής και επανάχρησης, όπου εκεί συγκεντρώνουμε ρούχα, συγκεντρώνουμε σκεύη, και να λέω σκεύη μπορεί ένα πιάτο, δύο ποτήρια, μία κούπα, οτιδήποτε δεν το χρειαζόμαστε άλλο, παιχνίδια, κλιμασκευάσματα, βιβλία, διακοσμητικά, γενικότερα οτιδήποτε υπάρχει στο σπίτι μας, το οποίο δεν το χρειαζόμαστε άλλο, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό μπορεί να έρθει εκεί και με τη μορφή ανταλλαγής και με τη μορφή χαριστικού παζαριού. Τα πράγματα αυτά δίνονται σε ανθρώπους που τα χρειάζονται. Οπότε απλά αυτό και λειτουργεί πάρα πολλά χρόνια και παρατηρούμε πολλές φορές έτσι σε εποχιακά να μας λείπουν κάποια πράγματα. Έτσι και σε αυτή τη φάση τώρα και με την αρχή του καλοκαιριού και με τη ξαφνική ζέστη που έχουμε τελευταία, είχαμε πάρα πολλά αιτήματα για ρούχα καλοκαιρινά παιδικά και ειδικά επειδή μας λείπουν συνήθως αντρικά ρούχα και εφηβικά ρούχα. Γι' αυτό λοιπόν κάναμε και ένα κάλεσμα έτσι σε όσους και όσες μας ακούνε και μπορούν να συνδράμουν και να μας φέρουν τυχόν ρουχαλάκια εφηβικά που δεν χρειάζονται άλλο οι οικογένειες. Πολύ όμορφη, πολύ σημαντική όλη αυτή η πρωτοβουλία, γιατί νομίζω έτσι δίνουμε ζωή στα πράγματα γενικότερα, από ρούχα μέχρι αντικείμενα του σπιτιού που δεν χρησιμοποιούμε, που πραγματικά νομίζω ότι όλοι μας καθημερινά βλέπουμε ότι έχουμε τόσα πράγματα στο σπίτι μας, που αν δεν τα χρησιμοποιούμε, είναι πολύ όμορφο να τα δίνουμε κάπου αλλού, έτσι ώστε να παίρνουν και αυτά ζωή και να τα δίνουμε και σε κάποιον συνάνθρωπό μας που προφανώς θα το έχει παραπάνω ανάγκη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζεύεται διάφορα είδη, από ό,τι μου είπε, σε ρούχα, συσκευές, είδη πρώτης ανάγκης. Από όλα, ό,τι μπορεί ο καθένας, σωστά. Φτάνουμε ακόμα και στο σημείο να μεταφέρουμε από σπίτι σε σπίτι, ακόμη και έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, γενικότερα οτιδήποτε. Δηλαδή, πολλές φορές μας παίρνει κάποιος τηλέφωνο ότι ξέρεις, αλλάζω ρε παιδί μου σαλόνι. Αν σαλόνι μου όμως είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε, εμείς έχουμε και μια καταγεγραμμένη και μια λίστα ανθρώπων που χρειάζονται πράγματα. Οπότε πολλές φορές τίνεται μία αλυσίδα έτσι χέρι με χέρι όπου θα φτάσει, π.χ. το σαλόνι, θα φτάσει κατευθείαν στην οικογένεια που το χρειάζεται. Έτσι, και είναι πολύ σημαντικό ότι ο κόσμος μπορεί να τα φέρει εκεί, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια πράγματα που να μην τα χρειαζόμαστε και να μην γνωρίζουμε πού ακριβώς πρέπει να απευθυνθούμε για να πάνε σε κάποιον που τα έχει ανάγκη. Οπότε, πολύ σημαντικό που ο κόσμος μπορεί να επικοινωνεί μαζί σας. Τώρα, αυτά τα συγκεκριμένα αντικείμενα, ας πούμε, πού μαζεύονται στο κτίριο της Άρσης? Υπάρχει ο κοινωνικός χώρος ανταλλαγής και επανάχρησης. Είναι στην οδό Δοδόνης 11 και λειτουργεί και δέχεται πράγματα κάθε Πέμπτη 2.30 με 6. Οπότε όποιος θέλει εκείνη την μέρα και τις ώρες αυτές μπορεί να πάει και να αφήσει εκεί πραγματικά ό,τι επιθυμεί. Κάθε και Πέμπτη. Για να πάω, και αν μου επιτρέπεις να πάω και λίγο παραπέρα, έτσι να πάω λίγο από το χρόνο σου. Ναι, βέβαια. Καθώς καταφέραμε τότε, επειδή δυστυχώς, και θα πω το λέω δυστυχώς, έρχονται κάποια πράγματα στο χώρο αυτόν τα οποία δεν είναι σε αξιοπρεπή κατάσταση να δοθούν στον κόσμο. Μπορεί να είναι λερωμένα, μπορεί να είναι χαλασμένα ή οτιδήποτε άλλο. Και επειδή γενικότερα δεν μας αρέσει η ιδέα του να πετάμε πράγματα, ξεκίνησε ένα εργαστήριο, έχει γίνει μια εθελοντική ομάδα η οποία λέγεται Ρετάλι, η οποία αυτή η ομάδα αυτό που κάνει είναι να επαναχρησιμοποιεί αυτά ακριβώς τα πράγματα που είναι για πέταμα.
Οπότε ακόμη λοιπόν και αυτά τα πράγματα παίρνουν μια δεύτερη ζωή, είτε κατασκευάζοντας ένα καινούριο χρηστικό πράγμα, είτε μπορεί να γίνει να βάλει ένα άλλο ρούχο ή να μεταποιηθεί ή να γίνει κάτι τελώς καινούριο σε σχέση με, με αυτό που ήταν πριν. Μα τι όμορφο και χρήσιμο, πραγματικά. Γιατί όντως, εντάξει, πολλά από τα πράγματα που μπορεί να έχει κάποιος, ίσως να μην είναι, όπως είπε, σε αξιοπρεπή κατάσταση για να πάει σε κάποιον άλλον συνάνθρωπό μας. Άλλωστε, καλό είναι όσο μπορούμε να φέρνουμε πράγματα τα οποία είναι σε μια καλή κατάσταση, να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και ο άλλος ο άνθρωπος. Ωστόσο, έτσι και για τέτοια πράγματα που μπορεί να έχουμε στο σπίτι μας και να μην ξέρουμε τι μπορούμε να τα κάνουμε και πού μπορούμε να τα δώσουμε, είναι νομίζω μια πολύ καλή λύση και ευκαιρία και αυτό. Άλλωστε, όσο εξελιζόμαστε, μιλάμε και περισσότερο για το sustainability και όλα αυτά, να ξαναχρησιμοποιούμε τα πράγματά μας, να τους ξαναδίνουμε ζωή. Οπότε νομίζω είναι πολύ σημαντικό που το αναφέρεις. Πολύ ωραία, μαζεύεται. Αυτό μιλάμε, δημιουργεί για μας ο στόχος είναι ακριβώς αυτό που μόλις είπες. Η δημιουργία μιας νέας κουλτούρας γύρω από την οικονομία. Mm-hmm. Γιατί το να μην πετάω πράγματα ή το να τα δίνω κάπου, αυτό από μόνο του είναι μια νέα μορφή που προστατεύει το περιβάλλον, είναι μια νέα μορφή οικονομικής συναλλαγής και είναι και μια νέα μορφή επίσης ανθρωπίνων σχέσεων. Οπότε πραγματικά η επανάκτηση από μόνη της είναι πραγματικά για την κοινωνία μας σήμερα ένα μήνυμα φοβερά συμβολικό και τρομερά επίκαιρο. Έτσι, έτσι. Και πραγματικά προσφέρουμε κάτι σε κάποιον συνάνθρωπο ή όπως είπες και στο εργαστήριο και τα σχετικά, κάτι που μπορεί να έχουμε στη ζωή μας εμείς και να μην το χρησιμοποιούμε. Μπορεί να είναι για κάποιον άλλον κάτι πάρα πολύ σημαντικό που να μην έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει. Οπότε νομίζω ότι και εσύ ο ίδιος νιώθεις καλύτερα όταν το κάνεις, όταν δίνεις κάτι παλιό δικό σου για να γίνει κάτι σημαντικό κάποιου άλλου. Πολύ ωραία. Μαζεύεται από ό,τι μου είπες γενικότερα διάφορα πράγματα. Μου είπες έχετε έλλειψη σε ανδρικά και εφηβικά ρούχα κυρίως, έτσι? Ναι, ίσως είναι λίγο και λίγο και συνήθεια έτσι, να μην αλλάζουν τόσο εύκολα οι άντρες τα ρούχα. Mm-hmm. Αυτό φτάνουν λιγότερα ανδρικά, είναι αλήθεια. Και τα εφηβάκια, επειδή πραγματικά τα χαλάνε τα ρούχα τους και καλά κάνουν τα χαλάνε, επειδή παιδιά είναι, δεν φτάνουν τόσο εύκολα ρούχα σε εμάς και εφηβικά. Οπότε πραγματικά έτσι και με την ευκαιρία της εκπομπής σας, έτσι όσοι και όσες μας ακούνε, αν μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την περίοδο τώρα με καλοκαιρινά εφηβικά ρούχα, για μας θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά. Πολύ. Ξαναπες μου μία την Οδό και κάθε Πέμπτη, μου είπε σωστά. Δωδώνης 11. Δωδώνης 11. Κοντά στο Μουσείο της Κοζάνης, mm-hmm. αυτό. Και κάθε Πέμπτη 2.30 με 6. Και κάθε Πέμπτη 2.30 με 6. Γενικότερα, πώς βλέπεις, Δημήτρη, έτσι μαζεύεται αρκετά πράγματα. Ο κόσμος δηλαδή φέρνει ό,τι δεν χρησιμοποιεί. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ο χώρος με τον οποίο μιλάμε, αν τον δείτε και κάποια στιγμή να δείτε και όχι που να τον επισκεφτείτε, mm-hmm. θα δείτε ότι είναι ένας χώρος ο οποίος είναι πραγματικά γεμάτος από πράγματα και υπάρχει συνεχώς μια συνεχόμενη ροή ανθρώπων οι οποίοι φέρνουν πράγματα και ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και παίρνουν πράγματα. Τελευταίο οχτάμινο μόνο είχαμε καταμετρήσει 200 ανθρώπους μοναδικούς που δεν είχαν έρθει άλλη φορά, mm-hmm. οι οποίοι ήρθαν και πήρανε πράγματα. Που αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Όπως επίσης εμείς προσπαθούμε να μην έχουμε ένα γραφειοκρατικό μοντέλο πιστοποίησης της φτώχειας, mm-hmm. δηλαδή όποιος άνθρωπος έρθει σε εμάς και αιτηθεί και ζητήσει να πάρει πράγματα, εννοείται πως την ίδια στιγμή θα πάρει πράγματα χωρίς να ζητάμε καθαριστικά, χαρτιά, λες και είναι ανάγκη να πιστοποιείται κάθε φορά η φτώχεια. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ πως είναι της αλληλεγγύης, οπότε αυτή λοιπόν είναι αλληλεγγύη, θεωρούμε ότι και την ανταρκτική οικονομία, οπότε το πλαίσιο λοιπόν κάποιος μπορεί να χαρίσει, κάποιος μπορεί να πάρει αυθόρμητα χωρίς να μεσολαβούν αναφορικές διαδικασίες. Έτσι, πολύ ωραία. Δεν υπάρχει δηλαδή καμιά ιδιαίτερη διαδικασία και ο αριθμός που μας λες είναι πραγματικά πολύ σημαντικός και μπράβο σας. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να μου πεις έτσι λίγο και για κάτι άλλο που ετοιμάζεται παράλληλα. Μιλάμε για ένα θερινό σχολείο ενηλίκων, σωστά? Σωστά, ναι. Το
να αναφέρουμε ότι το σχολείο ενηλίκων είναι έτσι η πρώτη δράση που ξεκίνησε να κάνει η ΑΣΚ στην Κοζάνη πριν 17 χρόνια και είναι και μια δράση η οποία ακόμη και σήμερα συνεχίζει και χαιρόμαστε πάρα πολύ που συνεχίζει. Έτσι. Στην οποία έρχονται και παίρνουν μέρος μετανάστες και αναλφάβητοι Έλληνες. Όπου εκεί κάνουμε ελληνικά, ελληνική γλώσσα, κάνουμε ελληνική ιστορία και ελληνικό πολιτισμό. Με έναν στόχο έτσι οι άνθρωποι να γίνουν πιο λειτουργικοί σε μια καθημερινότητα, ενώ παράλληλα τους συνδέουμε, αν είναι π.χ. ένας Έλληνας που δεν έχει πάρει από πολιτικό δημοτικό, στο να πάει να δώσει το πολιτικό δημοτικό εξετάσεις ή να πάει μετά σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, ενώ οι μετανάστες τους συνδέουμε με τη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο είναι ένα χαρτί απαραίτητο για αυτούς, για την υπόλοιπη έτσι, πορεία της ζωής τους. Οπότε εμείς εθελοντικά στηρίζουμε έτσι, όλη αυτή την προσπάθεια και πάει πάρα πολύ καλά αυτά τα χρόνια. Οπότε ακριβώς τώρα, επειδή είχαμε το τελευταίο διάστημα κάποια αιτήματα, είπαμε να μην χαθεί και ο Ιούλιος έτσι, ως καλοκαιρινός μήνας και να δοκιμάσουμε να κάνουμε ένα θερινό λίγο πρωτατικό σχολείο για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δώσουν τον Δεκέμβριο να πάρουν την πιστοποίηση αυτή που χρειάζονται. Έτσι, πολύ, πολύ ωραίο. Και πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή σε αυτό, δεν ξέρω, πρέπει να έχει κάποιο δικαιολογητικό, συμπληρώνει κάτι? Καταρχήν μπορείτε είτε με ένα τηλέφωνο στο 24610-49799 ή με ένα μήνυμα στα social που έχει άξεις και στο Facebook και στο Instagram. Γενικότερα να στείλει ένα μήνυμα και να πει ότι απλά θέλω να πάρω μέρος στο σχολείο. Μετά υπάρχει η ομάδα η σχετική, η οποία θα του κάνει συνέντευξη, θα δει τι ανάγκες άλλες έχει, θα το κατατάξει σε ποιο επίπεδο γλωσσομάθειας θα πρέπει να καταταγεί και μετά θα ξεκινήσει να κάνει τα μαθήματα. Πολύ ωραία, τα οποία πόσο καιρό περίπου διαρκούν? Ανάλογα, τώρα το θερινό σχολείο είχαμε πει να το κάνουμε για ένα μήνα. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα είναι σε βάση εξαμηνιαία, σε δύο εξάμηνα μέσα στο έτος. Πολύ ωραία, μας είπες και τα μαθήματα που... Είχε πολύ ενδιαφέρον, αν μου επιτρέψεις σκοτεινή, να αναφέρουμε ότι πριν τη χρονιά, ακριβώς πριν τον κορονοϊό, οι εξετάσεις για την γλωσσομάθεια στην ευρύτερη περιοχή μας, διότι Θεσσαλονίκη, γιατί εκεί είχε πιο πολύ κόσμο. Εκείνη λοιπόν τη χρονιά πριν τον κορονοϊό, οι εξετάσεις γίνανε στην Κοζάνη, γιατί η Κοζάνη είχε πιο πολλούς ανθρώπους υποψηφίους να δώσουν εξετάσεις παρά τη Θεσσαλονίκη. Που για μας αυτό κάτι δείχνει για τη δουλειά πραγματικά που γίνεται εκεί στην Άσκη Κοζάνη. Πραγματικά, περισσότερα άτομα από τη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ μεγάλη πόλη. Και όμως είδες, τελικά η Κοζάνη τους έβαλε τα γυαλιά. Πολύ ωραία. Δημήτρη, τι να πω, εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα έτσι να συνεχίσετε όλες αυτές τις όμορφες δράσεις που κάνετε. Μου ανέφερες κιόλας και κάτι που έχετε τώρα ξεκινήσει τις Πέμπτες, αν θυμάμαι καλά, στην αυλή σας. Ναι, κάθε Πέμπτη από χθες πλέον θα συμβαίνει το καλοκαιρινό συναπάντημα, το οποίο είναι μια αφορμή να βρεθούμε στην αυλή της Άρσης διάφοροι άνθρωποι, όπου εκεί μπορούμε να ακούσουμε κάποιο live, ένα DJ, να δούμε μια θεατρική παράσταση, μια performance. Γενικότερα προβολές ταινιών, γενικότερα γίνονται πάρα πολλά πράγματα τις Πέμπτες όλο το καλοκαίρι στην Άρση Κοζάνη. Mm-hmm. Οπότε μοναδικά είστε καλεσμένοι κι εσείς μία Πέμπτη να έρθετε από κοντά να δείτε όλα αυτά που κάνουμε στο χώρο μας. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ. Οπότε γεμάτο το καλοκαίρι από ό,τι καταλαβαίνω. Έχετε προγραμματίσει διάφορα ωραία πράγματα. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία να συνεχίσετε έτσι και φυσικά ό,τι άλλο είναι θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πάντα που είστε κοντά μας και μας στήζετε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Ευχαριστούμε.